Τη στιγμή που η εγχώρια σόμπις βολεύεται με διακοπές στα χωριά της λόγω οικονομικής κρίσης, οι επώνυμοι του εξωτερικού καταφτάνουν ο ένας μετά τον άλλον στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Για μια ακόμη φορά, ο Τομ Χάνκς ήταν πιστός στο ραντεβού του. Χεράκι-χεράκι με τη σύζυγό του Ρίτα Γουίλσον τον είδαν οι κάτοικοι στην Αντίπαρο. Είναι στην Αντίπαρο όπως και κάθε χρόνο. Πέρυσι τους είχα δει, που είχαν έρθει και είχαν πέρασει και από την Αλυσίδα, είχαν βάλει φωτογραφίες. Είναι ένας πολύ απλός, πολύ ταπεινός και πολύ cool άνθρωπος. Καθημερινός, σαν να μην είναι στάρ του Χολλιγούντ. Έχει ένα καλό ότι μπορεί να περάσει δίπλα σου και να μην τον αναγνωρίσει. Δηλαδή τι είναι μεταφυσμένο. Είναι αντιστάρ με λίγα λόγια. Σαν την Kate Moss ένα πράγμα. Το top model και φέτος κολύμπησε στα νερά της Κέρκυρας χωρίς να την πάρει χαμπάρι κανείς. Για την Kate Moss ήθελα να σας ρωτήσω. Συγγνώμη. Για την Kate Moss ήθελα να σας ρωτήσω. Για την Kate Moss. Αν την είδατε στο νησί σας που ήταν αρκετές μέρες. Δεν την είδα, δεν όχι. Τι και αν οι κάτοικοι την έψαχναν στη διπλανή ξαπλώστρα. Ούτε που το κούνησε από το σκάφος της, ενώ την περασμένη Τρίτη παρέα με την κόρη της αναχώρησε για να απολαύσει και τις άλλες ομορφιές του Ιωνίου. Παλιά είχε έρθει εδώ πέρα. Στο εστιατόριο για να φάει. Και να φάει και να βγει, ναι. Έτρωγε, γιατί είναι αδύνατη. Να σου πω κάτι. Θα με παρέσει και αργότερα τηλέφωνο, γιατί έχω πολλή δουλειά αυτή τη στιγμή. Αφήστε το τώρα, είναι ήδη στους αντίπαξους. Και ο Μπον ψήφισε Κέρκυρα φέτος. Γιατί καλό το Χόλιγουτ, αλλά αν δεν το φάει το τζατζίκι του ο Rockstar δίπλα στο κύμα, δεν γίνεται. Ήταν με το σκάφος του εδώ και είχε αράξει απέναντι από εμάς το βίδο. Ήταν πριν 10 μέρες περίπου. Στο σκάφος απάνω τον ήταν, τον είδαμε, δεν κατέβηκε να μας χαιρετήσει. Όσοι τον ψάχνετε στα καντούνια του νησιού, δύσκολα θα το συναντήσετε. Είναι λίγο ακατάδεκτος. Έλα, δεν κατέβηκε να πάρει έναν καφέ, ένα. Και όμως εδώ δεν κατέβηκε. Κατέβηκε αλλού, σε άλλα μέρη. Από ό,τι έμαθα. Πού να τρέχει τώρα να βγάζει φωτογραφίες με όλο το νησί. Δεν τον ακούτε από το CD του καλύτερα. Στα σοκάκια της Κύρου μας ξενάγησε ο Γρηγόρης Μπάκα.